Πάμε σε μια ξεχωριστή σύνδεση. Έτσι. Μια σπουδαία αθλήτρια κολύμβησης, η Σίλια Χιώτη, η οποία μας έρχεται από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρία της Πορτογαλίας. Σίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σίλια. Καλησπέρα σας. Κολύμβηση, συγχαρητήρια καταρχάς, Σίλια, για την παρουσία σου στην Πορτογαλία. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, φαντάζομαι είσαι πολύ ικανοποιημένη. Πριν μας πεις όμως, για να πούμε και στον κόσμο, προκειμένου να γνωρίζει, ότι είχες εντυπωσιακή παρουσία στη Μαδέιρα, ήσουν πέμπτη στα 100 μέτρα πρόστιο και έβδομη στα 50 μέτρα ελεύθερο. Και βέβαια αυτή είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή παρουσία σου μετά το ευρωπαϊκό στο Δουβλίνο το 2018, που και πάλι ήσουν πέμπτη και έχεις λάβει μέρος και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μίλησε μας λίγο για αυτή την τελευταία εμπειρία σου. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδέιρα. Ήταν μια πολύ δύσκολη προετοιμασία. Είχαμε αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια. Τα ξεπεράσαμε, φτάσαμε στο στόχο μας. Αρκετά ικανοποιημένοι, συνεχίζουμε. Το επίπεδο πώς ήταν αγωνιστικά, Σίλια, εκεί? Ήταν πολύ δυνατό, πολύ ψηλό. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι και εν ώψη των Παραολυμπιακών Αγώνων, οπότε ο ανταγωνισμός είναι ακόμα περισσότερος. Ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα απαιτητικό και μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, θα λέγαμε, Σίλια, καθώς δεδομένων έτσι και των αναλογιών σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις που είχατε, αλλά και τις αγωνιστικές σας παρουσίες που δεν υπήρξαν λόγω της πανδημίας. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας. Ο αθλητισμός επηρεάστηκε πάρα πολύ. Όλοι οι αθλητές βασικά επηρεαστήκαμε από αυτό και αναβλήθηκαν πολλές διοργανώσεις. Σίγουρα προχωράμε, δεν σταματάμε σε αυτό. Μας κάνει πιο δυνατούς. Και με την πέμπτη θέση βέβαια στα 100 μέτρα πρόστιο είσαι πλέον στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Ναι, πολύ σωστά. Φαντάζομαι ότι πλησιάζοντας έτσι σιγά σιγά και τον στόχο του Τόκιο, βλέπεις ότι είναι εφικτό, ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι, σίγουρα. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Είμαι ένα βήμα πριν το Τόκιο. Περιμένουμε να βγει βέβαια και επίσημα η Παραολυμπιακή ομάδα. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Μετά τις 20 Ιουλίου θα γνωρίζουμε, Σίλια, αν θα έχεις προκριθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Θέλω να μας πεις λίγο και για τη συμμετοχή σου αυτή στην εθνική ομάδα, καθώς είσαι το νεότερο μέλος της εθνικής ομάδας. Ναι, είμαι η μικρότερη, ναι. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Γενικά, με κάνει κάθε φορά που συμμετέχω σε μια αποστολή πιο έμπειρη, πιο όρημη, πιο δυνατή. Με βοηθάει να πάω παρακάτω. Με γεμίζει όλο αυτό. Συνήθως οι μικρότεροι ηλικιακά είναι αυτοί που έχουν και το περισσότερο άγχος ή αυτοί που έχουν το περισσότερο θράσος καμία φορά και βρίσκονται και πιο κοντά στην επιτυχία? Τι πιστεύεις? Νομίζω και τα δύο. Βασικά ένα συνδυασμός. Συνδυασμός. Και τον δύο. Επόμενη αγωνιστική πρόκληση, Σίλια? Είναι το Βερολίνο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα, όπου και εκεί βέβαια ο πύχης είναι πολύ ψηλά, άλλωστε η παρουσία σου στις τα τελευταία χρόνια στις διεθνείς διοργανώσεις είναι πολύ σημαντική, οπότε δείχνεις το δρόμο σε ό,τι αφορά το μέλλον σου. Είσαι αθλήτρια, Σίλια, της Ζωοδόχου Πηγής, προπονείσαι με την ομάδα των Δελφινιών και με τον αγαπητό Μιναδάκη. Θέλω να μας πεις λίγο πώς είναι η καθημερινότητά σου. Γενικά είναι πολύ απαιτητική. Υπάρχουν διπλές προπονήσεις, γυμναστήρια. Βέβαια τώρα με την πανδημία αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει. Προσπαθώ να τα προσαρμόσω όσο μπορώ και εγώ και οι προπονητές μου. Είναι αρκετά δύσκολα. Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Αλλά προσπαθώ να τα απεξέλθω όσο καλύτερα γίνεται.
Σίγουρα και όλο αυτό το διάστημα της τελευταίας χρονιάς ήταν και μια περίεργη χρονιά και για σας τους κολυμβητές, αφού και τα κολυμβητήρια ήταν κλειστά και η προπόνησή σου ήταν ελλιπής, έτσι όλο αυτό πώς σε επηρέασε? Ακριβώς. Προσπαθούσα να κάνω ξηρή προπόνηση όσο μπορούσα, όσο ήταν κλειστό το κολυμβητήριο. Ώστε να μπορώ να έχω μια αρκετά καλή φυσική κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουνα άψογα προετοιμασμένη για το ευρωπαϊκό. Με επηρέασε πολύ, θα έλεγα, όπως όλους τους αθλητές. Αλλά η προετοιμασία δεν έχει σταματήσει εδώ, συνεχίζεται. Έχουμε μέρες ακόμα για το Τόκιο. Θα καλυφθεί το κενό. Πολύ σωστά. Θέλεις να μας πεις λίγο πώς προέκυψε η κολύμβηση στη ζωή σου? Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Οι γονείς μου αποφάσισαν να με πάνε όταν ήμουν περίπου 4 χρονών. Ήταν κάτι που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Στη συνέχεια άλλαξα πισίνες, πήγαινα σε μεγαλύτερη πισίνα, άλλαζα ομάδες, άρχισε να μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Μπήκα σε αγωνιστική ομάδα. Το 2017 πήγα στα Δελφίνια Ηρακλείου, όπου με τους προπονητές μου μιλήσαμε και κάναμε το κομμάτι, μπήκαμε βασικά στο κομμάτι του παραθλητισμού. Και έτσι βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Και να πούμε βέβαια για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει ότι έχεις μειωμένη όραση και θέλω να μου πεις ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια αθλήτρια τόσο υψηλού επίπεδου όπως είσαι εσύ στο αγωνισμά σου, Σίλια. Οι δυσκολίες για μένα πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες γιατί έχω μεγαλώσει με αυτό το πρόβλημα, οπότε τα πάντα τα κάνω απλά με το δικό μου τρόπο. Σίγουρα δεν είναι όλα εύκολα. Απλά δεν προσπαθώ να μην τα τραγικοποιώ ώστε να μπορώ να προχωράω και να συνεχίζω. Γιατί αν σκέφτομαι ότι σε κάθε βήμα αντιμετωπίζω μία δυσκολία, σίγουρα με ρίχνει πολύ ψυχολογικά. Για εμένα πλέον είναι τρόπο ζωής αυτό. Το πιο όμορφο όνειρο που κάνεις ποιο είναι? Το Βάβρο, στο Τόκιο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις, είμαι βέβαιη. Γι' αυτό έχεις βάλει άλλωστε τον πύχη πολύ ψηλά και σίγουρα αποτελείς μία αθλήτρια πρότυπο. Και βέβαια να πούμε ότι από φέτος είσαι και φοιτήτρια ψυχολογίας, έτσι, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Για μίλησε μας λίγο και γι' αυτό το νέο ρόλο, πώς είναι τα πράγματα. Ιδιαίτερα θα έλεγα, καθώς δεν έχετε καταφέρει να βρεθείτε και στα πανεπιστημιακά έδρανα φέτος, όπως έχει κατάσταση. Ακριβώς. Είναι και αυτό ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί λόγω της πανδημίας δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε στο πανεπιστήμιο ακόμα. Mm-hmm. Κάνουμε μέσω διαδικτυακών μεθημάτων. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, αλλά έχουμε θετική σκέψη και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Το απαιτεί άλλωστε και το αντικείμενο το οποίο πλέον σπουδάζει να σκέφτεσαι θετικά και νομίζω ότι και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στην αθλητική σου πορεία. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά για την στήριξη που έχεις από τους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν σε ό,τι αφορά το κολυμβητικό κομμάτι και μιλάω βέβαια για έναν πολύ έμπειρο προπονητή, τον αγαπητό Μιναδάκη, τους ανθρώπους της Ζωοδόχου Πηγής που στέκονται δίπλα σου σε αυτή την προσπάθειά σου. Την οικογένειά σου είμαι βέβαιη γι' αυτό. Σίγουρα την οικογένειά μου, εννοείται. Μου δίνεται και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον αθλητικό όμιλο Ζωοδόχος Πηγή και τα Δελφίνια Ηρακλείου, όπου είναι οι δύο ομάδες που με στηρίζουν, όπως και τον κύριο Τζαμούση. Και τους προπονητές μου φυσικά, όπου είναι δίπλα μου και βήμα-βήμα προχωράμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλά εμπόδια στο Ηράκλειο όσο αφορά τις εγκαταστάσεις. Είχα κλειστές πισίνες και στο Δουβλίνο, στο πρώτο ευρωπαϊκό και στο Λονδίνο, αλλά ακόμα και πριν λίγο καιρό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου,
όπως και στη δίκουσα επιτροπή που με στηρίζει και στον διευθυντή. Σίγουρα όλοι βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια και επιβάλλεται άλλωστε όταν υπάρχουν αθλήτριες σαν εσένα, Σίλια. Θέλω να κλείσουμε έτσι ένα μήνυμα και στα άλλα παιδιά που ενδεχομένως μας παρακολουθούν, που ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, που έχουν μια ιδιαιτερότητα αλλά δεν έχουν τολμήσει μέχρι σήμερα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Εσένα σου έχει προσφέρει σίγουρα πάρα πολλά πράγματα, όπως και στον καθένα άλλωστε. Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Και το κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Το αν έχεις ένα πόδι, ένα χέρι, μειωμένη όραση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι αρτιμελής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τα καλύτερα. Σε ό,τι και αν κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σύντομα να έχουμε τα καλά νέα σε ό,τι αφορά την θέση σου, να κλείσεις θέση για το Τόκιο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Και εσύ, Σίλια. Μια σπουδαία αθλήτρια. Βέβαια, πραγματικά. Και ένα σπουδαίος χαρακτήρας, θα πω εγώ. Μετρημένα τα λόγια. Από τα παιδιά που ξεχωρίζουν σίγουρα στον αθλητισμό. Και θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα. Να τις ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να πραγματοποιήσει το όνειρο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή στην Παραολυμπιάδα.